Το έργο ICE αποτελεί μια διακρατική συνεργασία μείζωνος σημασία για την περιοχή μας, καθώς αναφέρεται στις διαστάσεις της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας που μετρούν άμεσα ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για ένα έργο με ευρύ θεματικό περιεχόμενο και άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα γύρω από τους κρίσιμους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. Η ιδέα η δική μας τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ήταν να δημιουργηθούν πρωτότυπα, καινοτόμα όπως λέμε, τουριστικά πακέτα με τη συνεργασία τοπικών φορέων, με τη συνεργασία μεταξύ τους εννοώ πάντα. Δηλαδή θεωρούσαμε και πιστεύαμε ότι συμβαίνουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τοπικά πράγματα από όλους εννοώ όσους δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της τοπικής, όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας μάλλον. Και το ζητούμενο ήταν λοιπόν αυτοί να συνεργαστούν μεταξύ τους, να προγραμματίσουν κοινά, να ασπαστούν αν θέλετε μια κοινή ιδέα, ένα κοινό όραμα και όλο αυτό να μετεξελιχθεί σε ένα, όπως το λέγαμε, τουριστικό πακέτο. Και αυτό να υλοποιηθεί πιλωτικά στα πλαίσια του προγράμματος που υλοποίησαμε. Είναι ένα από τα στρατηγικά έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος και αφορά ουσιαστικά την δημιουργική βιομηχανία και την πολιτιστική βιομηχανία της περιοχής μας. Με απλά λόγια, μέσα από τις δράσεις του ICE υπογραμμίζονται όλα αυτά τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν με στόχο να ενεργοποιήσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον αλλά κυρίως το επόμενο βήμα. Ο απότερος στόχος μας είναι να μπορέσουμε καταρχήν να ενισχύσουμε το πολιτιστικό και το δημιουργικό προϊόν το οποίο παράγεται στην περιοχή καταρχήν και σε δεύτερο επίπεδο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν στην περιοχή μας, να το ενισχύσουμε για να μπορέσουν και τα δύο αυτά να συντελέσουν σε αυτό που ονομάζουμε μια νέα οικονομία που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα 4 ημερών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα οποία περιλαμβάνουν πλήρες προγράμματα φιλοξενίας. Τα Παναγρίνια, αυτή είναι στην Ετώλα Καρνανία, ήταν μια εξαιρετική πρόταση πώς με βάση την ταυτότητα ενός δήμου μιας περιοχής αναπτύσσεις ένα ολοκληρωμένο, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πάλι στην ίδια βάση, δηλαδή αναδεικνύοντας και το πολιτιστικό και το αρχαιολογικό και το σύγχρονο και, και τα μουσεία. Ας πούμε για παράδειγμα το Αγρίνιο έχει 5 εξαιρετικά μουσεία. Αυτά παρουσιάστηκαν σαν ένα συγκεντρωμένο, σαν συνολικό δίκτυο, ας το πούμε, προσφοράς από την πόλη. Και η πρόταση ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετική παράσταση, το από πρώτο χέρι, η οποία αφορούσε τον καπνό, τους καπνεργάτες, την ιστορία που όλοι ξέρουμε της πόλης του Αγρινίου. Μια εξαιρετική παράσταση. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από τους χώρους των μέσων μαζικής επικοινωνίας που ασχολούνται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, των επιχειρηματιών τουρισμού και πολιτισμού κτλ.